Θα συνεχίσουμε το μάθημά μας από το βιβλίο Γένεσης. Είμαστε στη σελίδα 5, κεφάλαιο σίγμα ταφ 6 και εδάφιο 5. Βιβλίο Γένεσης, σελίς 5, από τις γραφές μας, κεφάλαιο σίγμα ταφ 6 κεφάλαιο και εδάφιο 5. Και είδεν ο Κύριος ότι επληθύνατο η κακία του ανθρώπου επί της γης, και πάντες η σκοπή των διαλογισμών της καρδίας αυτού ήσαν μόνο κακία πάσας τας ημέρας. Και μετεμελήθη ο Κύριος ότι επίησε τον άνθρωπον επί της γης και ελυπήθη την καρδία αυτού και είπε ο Κύριος «Θέλω εξαλείψει τον άνθρωπον τον οποίον επίησα από προσώπου της γης, από ανθρώπου έως κτίνους, έως σερπετού και έως πτηνού του ουρανού, επειδή μετεμελήθη ότι επίησα αυτούς». Ο δε Νόε έβρε χάριν ενώπιον του Κυρίου. Αυτή είναι η γενεαλογία του Νόε. Ο Νόε ήταν ο άνθρωπος δίκαιος, τέλειος μεταξύ των συγχρόνων αυτού, μετά του Θεού περιεπάτησε. Και γέννησε Νόε τρεις υιούς, τον Σιμ, τον Χάμ και τον Ιάφεθ. Διεφθάρει δε η γη ενώπιον του Θεού και ενεπλίστη η γη αδικίας. Κείδεν ο Θεός την γη και ειδού το διεφθαρμένη, διότι πάσα σάρξη είχε διαφθείρει την οδόν αυτής επί της γης. Και είπε ο Θεός προς τον Νόε, «Το τέλος πάσης ασκός ήλθεν ενώπιόν μου, διότι η γη ενεπλίστη αδικίας απ' αυτόν. Και ειδού θέλω εξολοθρεύσει αυτούς και την γη. Κάμε εις αυτόν κυβωτών εκ ξύλων γόφερ και κατά δωμάτια θέλεις κάμει την κυβωτών και θέλεις αλήψει αυτήν έσωθεν και έξωθεν με πίσα. Και ούτω θέλεις κάμει αυτήν, το μεν μήκος κυβωτού θελείστε 300 πηχών, το δε πλάτος αυτής 300 πηχών. Στέγην θέλεις κάμει στην κυβωτών και εις πήγην θέλεις τελειώσει αυτήν άνωθεν και την θύρα της κυβωτού θέλεις βάλει εκ των πλαγίων. Κατόγεια, διόροφα και τριόροφα θέλεις κάμεις αυτήν. Εγώ δε ειδού, εγώ επιφέρω τον κατακλυσμό των υδάτων επί της γης για να εξολοθρεύσω πάσαν σάρκαν. Έχουσαν εν εαυτή πνεύμα ζωής υπό κάτω του ουρανού. Πάνω ότι είναι επί της γης θέλει αποθάνει. Και θέλω στήσει τη διαθήκη μου προσέ και θέλει εισέλθει στην κυβωτών σύ και η γη σου και η γηνή σου και οι γυναίκες των υιών σου μετά σου. Και ο παντός ζω πάση σαρκός, αναδύο εκ πάντων, θέλει εισάξει την κυβωτών, για να φυλάξει την ζωή αυτών μετά σε αυτού, άρσεν και θύλη θέλω συνείστε. Από των πτηνών κατά το είδος αυτών και από των κτηνών κατά το είδος αυτών, από πάντων των ερπετών της γης κατά το είδος αυτών, αναδύο εκ πάντων θέλω συνείστε προσέ, για να φυλάξει την ζωή αυτών. Και εσύ λάβεις σε αυτόν ο παντός φαγητού το οποίο τρώγεται και θέλεις συνάξει αυτό πλησίον σου και θέλει είστε εισέ και σε αυτά προστροφή. Και έκαμε νονόη κατά πάντα όσα προσέταξε αυτόν ο Θεός σου το έκαμε. Και είπε Κύριος προς τον Νόη, είσαι ελθεσί και πάσο οίκος των κυβωτών δια του σε είδων δίκαιων ενώπιόν μου εν τη γενναία ταύτη. Από πάντων των κτηνών των καθαρών λάβεις σε αυτόν 7-7 άρσεν και το θύλι αυτού. Και από των κτηνών των μη καθαρών αναδύο, άρσεν και το θύλι αυτού. Και από των πτηνών του ουρανού, 7-7 άρσεν και θύλι. Δια να διατηρήσει σπέρμα επί προσώπου πάσης της γης. Επειδή έτοιμε τα 7 ημέρας, εγώ φέρω βροχήν επί της γης, 40 ημέρας και 40 νύχτας, και θέλω εξαλείψει από προσώπου της γης πάνω ότι υπάρχει το οποίο επίησα. Και έκαμεν ο Νόε κατά πάντα όσα προσέταξεν εις αυτόν ο Κύριος. Αμήν. Τα χρόνια περνάνε. Ο Λάμεχ γέννησε τον Νόε, τον οποίον ονόμασε ανακούφισης, πιστεύοντας πράγματι με αποκάλυψη Θεού ότι αυτός θα ανακουφίσει τους ανθρώπους και τη γη. Αλλά η αμαρτία πολλαπλασιάζεται, μάλιστα γραφή λέει πληθύνεται. Και τότε ο Θεός αποφάσισε και ενημέρωσε έναν άνθρωπο τον Νόε, ο οποίος βρήκε χάρη ενώπιον αυτού, γιατί ήταν δίκαιος
με δικαιοσύνη Θεού, τέλειο στα μάτια του Θεού, ιδιαίτερο πρόσωπο ο Νόε, μεταξύ των συγχρόνων του. Εκείνο όμως που έχει σημασία είναι πώς περιγράφει ο Λόγος του Θεού την εποχή του Νόε. Λέγει, είδε λοιπόν ο Κύριος ότι επληθύνετο η κακία του ανθρώπου επί της γης και όλη η σκοπή των διαλογισμών της καρδιάς των ανθρώπων ήσαν μόνο κακία. Πώς καταντάει ο άνθρωπος όταν απομακρύνεται από την παρουσία του Θεού. Όλοι οι άνθρωποι άρχισαν σιγά σιγά να πληθαίνουν, να πληθύνονται εις κακίαν, αμαρτία, παράβαση και ανομία. Και έδωσε περιθώριο ο Θεός 120 χρόνια στο Νόε, τον οποίον ονόμασε κήρυκα δικαιοσύνης, να κηρύττει ένα παράξενο κήρυγμα. Γιατί αυτό που του είπε ο Θεός είναι ιδιαιτέρως απίστευτο για τους ανθρώπους. Με αποτέλεσμα, στην εποχή εκείνη του Νόε οι άνθρωποι να μη ζουν και να μη λαμβάνουν υπόψη τους στην καθημερινότητά τους το κήρυγμα του δίκαιου Νόε και συνέχιζαν να ζουν μέσα στην αμαρτία τους. Όμως επίσης ενδιαφέρον είναι πώς περιγράφει την εποχή πρώτου Νόε ο Χριστός. Δεν μιλάει για αμαρτία. Λέει έτρωγον, έπινον, ενύμφευον, ενυμφεύοντο την εποχή του Νόε, μέχρι ότου ήλθε, εισήλθε ο Νόε στην Κιβωτό, 7 μέρες κράτησε ο Νόε μέσα στην Κιβωτό και την 7η μέρα απολέστησαν άπαντες, γιατί δεν εννόησαν. Είναι σημαντικό λοιπόν πώς τα βλέπει ο Θεός και πώς τα περιγράφει ο Χριστός. Ο Θεός βλέπει εκχύληση αμαρτίας. Και μάλιστα ειδοποιεί και τον Νόε, μάλιστα με τρόπο απόλυτο, λέγοντας ότι μετεμελήθη ο Θεός ο οποίος έπραξε τον άνθρωπο, λυπήθηκε και είπε παίρνω απόφαση να εξαλείψω τον άνθρωπο τον οποίον επίησα από προσώπου της γης, από ανθρώπου έως κτίνους, έως ερπετού, έως πτηνού του ουρανού, επειδή με τεμελήθην ότι επίησα αυτόν. Είναι δυνατόν ο Θεός να έκανε λάθος και να μεταμελήθηκε? Δεν γνώριζε εκ των προτέρων ο Θεός τι θα συμβεί στον άνθρωπο? Γνώριζε και μάλιστα πάρα πολύ καλά. Αλλά αυτό που φανερώνει, που δείχνει ο Λόγος του Θεού, είναι ότι ο Θεός έχει όλη την καλή πρόθεση να κάνει το καλύτερο στη ζωή του ανθρώπου, να είναι απόλυτα αγαθός, γιατί ο Θεός είναι αγάπη, να προσφέρει τα πάντα στους ανθρώπους μέχρι να έλθει η στιγμή που η αμαρτία θα φτάσει στο πλήρες. Εκεί σταματάει η μακροθυμία του Θεού και εκδηλώνεται η δικαιοσύνη του Θεού με κρίση και μάλιστα θα τολμούσα να πω αμεταμέλητο. Αλλά πάντοτε προβλέπει, αυτό είναι το σχέδιο του Θεού, πάντοτε προβλέπει μικρών υπόλοιπων. Γιατί δεν θα σταματήσει το έργο του Θεού, το σχέδιο του Θεού. Καλές βουλές βουλεύεται ο Θεός. Όταν όμως ο άνθρωπος αλλάξει πορεία, ο Θεός μακροθυμεί, συνεχίζει να μακροθυμεί μέχρι ότου φτάσει στο πλήρες η αμαρτία. Εκεί αλλάζει πορεία ο Θεός. Από Θεός αγάπης μεταβάλλεται εις πυρ καταναλίσκων.
και δεν μπορούμε αυτό το αμφισβητήσουμε. Ας επανέλθουμε όμως στην περίοδο την πρώτου Νόε. Ο Θεός λοιπόν στη Γένεση, εκείνο το οποίο μας περιγράφει είναι την απόλυτη αμαρτία. Λέγει, διεφθάρει δε η γη ενώπιον του Θεού. Προσέξτε, διεφθάρει η γη. Κάποτε διεφθάρει ο παράδεισος στην ανομία του Αδάμ και της Εύας, τον έθεσε να φυλάει και να τον εργάζεται. Η παράβαση του Αδάμ και της Εύας διεύθυρε τον παράδεισο. Τώρα θα διεφθαρεί όλη η γη. Μέσα σε αυτή τη λέξη διεφθάρει η γη, τι μπορεί να σημαίνει, τι γινότανε τότε? Σήμερα καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει διεφθάρει η γη. Καταστρέφεται η φύση. Καταστρέφεται ο αέρας, καταστρέφεται η γη, καταστρέφεται η θάλασσα, καταστρέφονται τα ποτάμια. Και πού οφείλεται αυτό? Στην αμαρτία των ανθρώπων. Γιατί είναι τελείως αντίστοιχα τα χρόνια πρώτου Νόε με τα χρόνια πριν την αρπαγή της Εκκλησίας. Απ' τη μια μεριά λοιπόν η αμαρτία να φτάνει στο πλήρες, η αδικία των ανθρώπων, το ξαναδιαβάζω, διεφθάρει δε η γη ενώπιον του Θεού και ενεπλίστη η γη αδικίας. Και είδεν ο Θεός την γη και ειδού ήτο διεφθαρμένη, διότι πάσα σάρξ όλοι οι άνθρωποι, ούτε ένας δίκαιος, όλοι οι άνθρωποι είχαν διαφθείρει την οδόν τους πάνω στη γη. Αυτό είναι το κρίσιμο σημείο, όταν πάψει να υπάρχει ένας δίκαιος. Ή, πιο σωστά, όταν ξεχωρίσει ο Θεός τον έναν ή τους περισσότερους δίκαιους και τους βγάλει. Γι' αυτό τι λέει? Μέσα σε αυτή την κατάσταση της απόλυτης αμαρτίας που είχε σαν αποτέλεσμα να διαφθαρεί η γη, και ξέρετε αδερφοί αγαπητοί, αυτό πρέπει να το προσέξουμε, η αμαρτία μας διαφθείρει το περιβάλλον μας. Ο Χριστός, ξέρετε πως το λέει, ο Λόγος του Θεού, ο λίγη ζύμη κάνει όλο το φύραμα ένζυμο. Λίγη αμαρτία, εάν δεν τη σταματήσεις, εάν δεν την ελέγξεις, αν δεν την διακόψεις, τότε αυτό προχωράει σαν γάγκρενα. Έτσι λέει και στην επιστολή του προς τον Τιμόθεο ο Απόστολος Παύλος. Προχωράει σαν γάγκρενα. Η αμαρτία αυξάνει, πολλαπλασιάζεται, εισέρχεται μέχρι τα βάθη της ψυχής του ανθρώπου και μολύνει όλο το περιβάλλον. Η αμαρτία ενός ανθρώπου μπορεί να καταστρέψει μια οικογένεια και ολόκληρη τη συγγένεια. Ενός ανθρώπου. Γιατί επεκτείνεται. Θυμηθείτε τα παιδιά του ιερέα, πώς τον λέγανε, του Ηλί, του Ηλί στο λαό Ισραήλ. Άρχισαν τα παιδιά του να αμαρτάνουν, να παραβαίνουν το Λόγο του Θεού με κύριο χαρακτηριστικό την απληστία και την πολυονυξία. Και ο Θεός έστειλε τον Σαμουήλ να ενημερώσει τον Ηλί. Αν δεν αλλάξεις τακτική και όχι να παραπονιέσαι, αλλά να ελέγξεις και να εκβάλεις την αμαρτία από το σπίτι σου, το σπίτι σου θα καταστραφεί και δεν θα μείνει ουρών επί των τείχων, λέει, ούτε ένας άντρας, εάν δεν σταματήσεις την αμαρτία στο σπίτι σου. Και βλέπετε σε ποιον δίνει την ευθύνη, στον πατέρα, στον Ηλί. Δικαιολογείται από το Θεό η μακροθυμία έως ορίου. Μέσα λοιπόν σε αυτό το απόλυτο περιβάλλον που άρχισε σιγά σιγά η αμαρτία να αυξάνει, να πληθύνεται, να πολλαπλασιάζεται και έφτασε μέχρι κάθε σάρξ, πάσα σάρξ, να διαφθείρει την οδόν αυτής επί της γης, μέχρι εκείνη τη στιγμή η μακροθυμία του Θεού ίσχυε. Ο Θεός όμως τώρα βρίσκει άλλο τρόπο.
Λέει η Γραφή, εκείνη την περίοδο ο Νόε βρήκε χάρη ενώπιον του Θεού, γιατί περπατούσε ο Νόε μετά του Θεού. Και αυτό είναι ένα άλλο σοβαρό χαρακτηριστικό δείγμα του πιστού ανθρώπου. Άλλο είναι πιστός και άλλο περπατάει μετά του Κυρίου. Περπατάει μετά του Κυρίου σημαίνει μία συνεχόμενη πορεία, αυξητική πορεία. Σημαίνει όχι μία ευκαιριακή σχέση, πάω στο Θεό, γυρίζω από το Θεό, πάω στο Θεό, γυρίζω στο Θεό. Αυτός που βρίσκει χάρη από το Θεό και τότε, αλλά και τώρα όπως θα δούμε, είναι αυτός που έχει μία συνεχόμενη σχέση με το Θεό. Στην Καινή Διαθήκη δε, διά της πίστεως στο όνομα του Χριστού. Και ο Θεός, ο Ιησούς Χριστός, δίνει εντολή. Εάν με αγαπάτε, τα σεντολάς μου φυλάξατε. Ποια ήταν τα χαρακτηριστικά της εποχής εκείνης? Μία με τούτο. Ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, ότι σήμερα βλασφημείται καθ' υπερβολή το όνομα του Χριστού. Όπου και να πάτε, ό,τι και να δείτε. Δεν ακούω να βλασφημείτε το όνομα του Μωάμεθ, το όνομα του Βούδα. Μάλιστα θα υπάρχουν και συνέπειες. Μόνο το όνομα του Χριστού. Στις εκκλησίες μέσα έχει μπει ο κόσμος, η παράβαση, η ανομία και η σαρκολατρία. Πώς? Πρώτον, μέσα από το χρήμα, πλεονεξία. Στην Αμερική και όχι μόνο, αλλά ιδίως στην Αμερική, οι ποιμένες όλο λεφτά ζητάνε. Βρήκανε και το κόλπο με τα δέκατα, βρήκανε το κόλπο και με την τηλεόραση, βγάλανε και το prosperity gospel, το Ευαγγέλιο της Ευημερίας, και λένε τώρα που ήρθες στον Χριστό θα είσαι πλούσιος πάντα. Γι' αυτό δώσε μου. Και όσο μου δίνεις τόσο πιο πολλά θα σου δίνει ο Θεός. Και εν την ημέτρων είναι σωστό, αλλά όχι για να πλουτίσουμε. Ο Θεός δεν θέλει να είμαστε πλούσιοι στον κόσμο αυτό, γιατί τότε ο Πέτρος ποτέ δεν θα έλεγε χρυσίων και αργύριων δεν έχω, αλλά ό,τι έχω τούτο σου δίνω εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, σήκω και περπάτα. Ο δε Απόστολος Παύλος τονίζει, ευχαριστούμε το Θεό και Πατέρα του Κυρίου μόνο Ιησού Χριστού, ο οποίος μας ευλόγησε εν πάση ευλογία πνευματική στα επουράνια διά του Ιησού Χριστού. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο χριστιανός θα είναι παύτοχος, όχι βέβαια. Ο Θεός πάντοτε εργάζεται και ενεργεί στη ζωή του παιδιού του σύμφωνα με το συμφέρον του, με το τι αντέχει. Γιατί εκείνο που τον ενδιαφέρει το Θεό για τον κάθε έναν από εμάς είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Να είμαστε έτοιμοι. Άλλος άνθρωπος, εάν μείνει σε απόλυτη αδυναμία, θα χάσει τη Βασιλεία των Ουρανών. Γιατί δεν αφήνει ο Θεός να πειραστούμε πάνω από τις δυνάμεις μας. Άλλος όμως θα χάσει τη Βασιλεία των Ουρανών αν έχει πολλά λεφτά. Γι' αυτό και ο Θεός μέσα στην απόλυτη σοφία του λέει, εάν έχετε τροφές και σκεπάσματα αρκείστε εις αυτά. Διότι, και ακούστε τι ωραία που το περιγράφει στον Τιμόθεο, διότι η ρίζα πάντων των κακών είναι η φιλαργυρία, την οποία φιλαργυρία κάποιοι χριστιανοί καλοί εξεζήτησαν και εν τέλει απεπλανήθησαν από την πίστη και διεπέρασαν οι ίδιοι τους εαυτούς τους με οδύνες πολλές. Και είναι πολύ σημαντικό, για τις έσχατες ημέρες υπάρχουν οι οδύνες της εγκυμονούσης. Το κύριο λοιπόν χαρακτηριστικό της εποχής τότε και της εποχής τώρα είναι η φιλαργυρία, η πλεονεξία, είναι η σαρκολατρία, και αν δούμε και αργότερα και τα Σόδομα και τα Γόμορα, ήταν ακριβώς τα ίδια. Πλεονεξία, σαρκολατρία. Και από εκεί αυτά μπαίνουν
με έναν ύπουλο τρόπο την εκοσμίκευση. Και πώς την βαφτίζουν την εκοσμίκευση? Ελευθεριότητα. Και πώς λένε αυτούς που φυλάτουν τις εντολές του Θεού, του Χριστού, νομικιστές? Άκουσον, άκουσον. Γιατί έχουν πάρει απόφαση να φυλάτουν το Ευαγγέλιο του Χριστού. Καμία σχέση με τον νόμο. Ο νομικιστής είναι αυτός που επιμένει ότι στην Καινή Διαθήκη πρέπει να φυλάτεται ο νόμος του Μωυσή. Το οποίο βεβαίως είναι τελείως απαράδεκτο για το Ευαγγέλιο. Όμως οι εντολές του Χριστού είναι πολύ, να πω τη λέξη, πολύ αυστηρότερες από τις εντολές του Μωυσή. Ερέθη, λέει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, για να το καταλάβουμε αυτό. Ερέθη από τους αρχαίους, θέλεις αγαπά τον πλησίον σου και μισείς των εχθρών σου, παραδείγματος χάρη. Εγώ όμως σας λέγω τη δική μου εντολή. Αγαπάτε τους εχθρούς σας. Άρα, εάν αγαπάω τους εχθρούς μου, είμαι νομικιστής? Αν αγαπάω εκείνους που με καταρρώνται κατά την εντολή του Χριστού, είμαι νομικιστής ή είμαι αληθινός χριστιανός? Άλλο, ερέθη εις τους αρχαίους μη επιορκήσεις, αλλά εκπλήρωσον εις τον Κύριον τους όρκους σου. Έρχεται τώρα ο Χριστός και λέει, εγώ όμως σας λέγω να μην ομώσετε, να μην ορκιστείτε καθόλου. Ούτε στον ουρανό για την οθρόνος του Θεού, ούτε στη γη διότι είναι υποπόδιον των ποδών αυτών, ούτε στα Ιεροσόλυμα. Άρα ο Χριστός είναι νομικιστής ή αυτός που ακούει τις εντολές του Χριστού είναι νομικιστής? Είδατε πως αλλοιώνουν οι άνθρωποι τις αλήθειες του Ευαγγελίου, τις αλλάζουν και μπαίνουν στη λογική του κάνε ό,τι θέλεις. Γιατί? Γιατί είσαι ελεύθερος. Γιατί όπου είναι το πνεύμα υπάρχει ελευθερία. Ελευθερία από τι? Από την αμαρτία. Και βγάζουν και τη λέξη η χάρη του Θεού τα επιτρέπει όλα. Και τη χάρη του Θεού την κάνουνε κάλυμα των αμαρτιών τους. Σκέπασμα της αμαρτίας. Η χάρη δεν είναι να σκεπάζει την αμαρτία, να θεραπεύει την αμαρτία είναι η χάρη του Θεού. Αυτή είναι η χάρη του Θεού. Θεραπεύει την αμαρτία. Πώς τη θεραπεύει? Βγάζοντας έξω τον Νοέ από το πλήρωμα της αμαρτίας. Βρήκε χάρη ενώπιον του Θεού και τι έκανε ο Θεός? Δύο πράγματα. Τον κάλεσε, του έδωσε εντολές και του λέει αν τις εκπληρώσεις θα σε σώσω. Και ποιες είναι οι εντολές που του έδωσε? Του λέει πήρα απόφαση να καταστρέψω όλη τη γη, όλους τους ανθρώπους, όλα τα ζώα, όλα τα πτηνά, όλα τα κτίνη, όλα τα ερπετά, γιατί η γη είναι πλήστη αδικίας από όλους αυτούς. Αποκάλυψης. Και τώρα τι του λέει? Δεν του λέει κάτσε σε μια γωνιά και εγώ θα σε σώσω. Όχι, θες να σωθείς. Πρέπει να οικοδομήσεις κυβωτών. Και εσύ θα την οικοδομήσεις και θα την οικοδομήσεις ακριβώς έτσι πως σου λέω εγώ, ώστε όταν τελειώσεις θα σε περιμένω, θα μπεις μέσα εσύ και όσοι ακούσουν το κηρυγμά σου και μπουν μέσα θα σωθούν. Δηλαδή τι δίνει ο Θεός στον Νοέ? Εντολή σωτηρίας. Εντολές σωτηρίας, φανερώνοντας την απόλυτη κυριαρχία του Θεού επάνω στο Νόε, γι' αυτό είναι δίκαιος και τέλειος, και ο Νόε φανερώνει την απόλυτη υπακοή του στο Λόγο του Θεού. Αυτό είναι όλο το μυστικό. Ο Θεός φανερώνει την κυριαρχία του και ζητάει από τον άνθρωπο την υπακοή του. Και ο άνθρωπος προσφέρει την υπακοή του και ζητάει από το Θεό, επειδή είναι Κύριος, τη βοήθειά Του. Αυτό είναι το πάντρεμα του Θεού με το δίκαιο άνθρωπο. Με τη δικαιοσύνη του Θεού.
Γι' αυτό τι λέει ο Χριστός? Ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού, να εισέλθετε στη Βασιλεία των ουρανών, εάν αναγεννηθείτε εξίδατος και πνεύματος από το Λόγο του Θεού ή από το Πνεύμα και από το Πνεύμα το Άγιο. Και στη συνέχεια τι λέει? Και τη δικαιοσύνη αυτού για να διατηρήσετε τη σωτηρία σας. Και ποια είναι η δικαιοσύνη του Θεού? Μία, έτσι πως εκφράζεται, από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Ο Νόε βρήκε χάρη ενώπιον του Θεού και ο Θεός, κάνοντας χάρη στο Νόε, ενεργεί όπως και σήμερα. Αποκαλύπτει τον τρόπο της σωτηρίας για τον Νόε και του δίνει εντολές να εκτελέσει, υπακούοντας το λόγο του, ακριβώς αυτά που θα του πει για να σωθεί. Και μάλιστα ο Απόστολος Παύλος το λέει πάρα πολύ ωραία, αδερφοί, ότι διαπίστεως στο λόγο του Θεού ο Νόε ειδοποιηθείς Θεόθεν, πίστεψε στο λόγο του Θεού και βρήκε ο Θεός την ευκαιρία στον πιστό Νόε να του πει το θέλημά του, γιατί ήξερε ότι θα το πιστέψει. Και στη συνέχεια, περί των μη βλεπομένων ειδοποιηθείς, ευλαβηθείς, δηλαδή φοβούμενος τον Θεό, και φοβούμενος τον Θεό με έναν φόβο απόλυτης λεπτομέρειας και υπακοής στο λόγο του, κατασκεύασε κυβωτό ακριβώς όπως ο Θεός του έδωσε εντολή, προς σωτηρίαν του οίκου του. Θα σωζόταν ο οίκος του Νόε εάν δεν είχε βρει χάρη από το Θεό? Όχι. Και επειδή βρήκε χάρη από το Θεό, πώς σώθηκε? Πίστεψε στο λόγο του. Και τι είπε ο Θεός? Θα ρίξω κατακλυσμό. Μέχρι τότε δεν είχε βρέξει ποτέ. Και θα πλημμυρίσει με νερό όλη γη. Μπορεί να γίνει αυτό? Και εδώ, αδερφοί, έρχεται η επιστήμη. Λέει, έγινε αυτό? Η επιστήμη όμως δεν μπορεί να απαντήσει σε ένα απλό αλλά τόσο σημαντικό ερώτημα. Κανένας επιστήμονας, πώς βρέθηκε το νερό στη γη? Κανένας δεν μπορεί να το απαντήσει. Άλλοι λένε από μετεωρίτες, άλλοι λένε, ναι, αλλά το 70% της γης να είναι νερό. Πώς ήρθε αυτό? Εκείνο όμως που μπορούν να πούνε οι επιστήμονες και το λένε είναι, το νερό το οποίο υπάρχει στη γη με τη μορφή των παγόβουνων, αν λιώσει καλύπτεται όλη η γη, και αν τα σύννεφα πέσουν δεν υπάρχει ίχνος στεριάς. Και ο Θεός έχει ένα καταπληκτικό σχέδιο που φανερώνει την κυριαρχία του στη γη, προσδιορισμένα ακριβώς τα όρια της θαλάσσης. Φοβόνται τώρα μήπως η ζέστη λίγο λιώσει τα παγόβουνα και θα πλημμυρίσουν περιοχές. Αυξήθηκε η θερμοκρασία. Τι θα συνέβη άραγε τότε στην εποχή του Νοέ? Θερμοκρασία θα αυξήθηκε, τα σύννεφα, γιατί έβγαλε, λέει, νερό η Άβυσσος, έβγαλε νερό η Αιτώ από πάνω, βγήκε όλο το νερό και κάλυψε τη γη. Είναι αλήθεια ο λόγος του Θεού? Δόξα να έχει ο Θεός. Δόξα να έχει ο Θεός. Τον Νόε δεν μπορούν να τον φανταστούν και να τον πιστέψουν οι άνθρωποι. Αλλά όμως ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, επιβεβαίωσε την Παλαιά Διαθήκη με τα λόγια του. Εάν δεν μας είχε πει ο Ιησούς Χριστός για τον Νόε και για τον Λότ και για τα Σόδωμα και τα Γόμορα, πάρα πολύ πιθανό να ισχυριζόμαστε ότι είναι μυθολογία. Άλλωστε η γη είναι γεμάτη μυθολογία, κάθε λαός. Μόνο ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός που επιβεβαιώνει του λόγου το αληθές. Μόνο ο Ιησούς Χριστός. Και μάλιστα με τρόπο απόλυτο. Και μάλιστα όχι με παραδόσεις ανθρώπινες, αλλά ο λόγος του Θεού επιβεβαιώνει τα πάντα με τα λόγια του Θεού. Και έτσι υπάρχει συμμαρτυρία.
του Πνεύματος του Αγίου στην Παλαιά Διαθήκη και του Πνεύματος του Αγίου στην Καινή Διαθήκη, και η μαρτυρία 2 είναι κατά πάντα αληθής. Γι' αυτό η Γραφή ερμηνεύεται μόνο από τη Γραφή. Και όταν υπάρχει κάτι πάρα πολύ σημαντικό στον προφητικό λόγο της Παλαιάς Διαθήκης, έρχεται με άμεσο και απόλυτο τρόπο να τον επιβεβαιώσει ο λόγος της Καινής Διαθήκης. Ας επανέλθουμε όμως. Το κήρυγμα του Νόε ποιο ήταν για 120 χρόνια? Μετανοήστε. Μετανοήστε και ελάτε, όχι γλιτώστε από την αδικία. Δεν τους λέει μην είστε άδικοι. Παρόλο που ήταν κήρυκας δικαιοσύνης, τους λέει όποιος θέλει να σωθεί πρέπει να μπει στην Κιβωτό. Ποιο είναι το κήρυγμα της εποχής τώρα που μοιάζει με την εποχή του Νόε? Εισέλθετε στην Εκκλησία για να σωθείτε. Γιατί? Γιατί ο Χριστός θα παραλάβει Εκκλησία. Όπως ο Χριστός έσωσε Κιβωτό, τώρα ο Χριστός θα παραλάβει την Κιβωτό της Καινής Διαθήκης που είναι Εκκλησία. Και στις έσχατες μέρες δημιουργείται αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, το όρος του οίκου του Κυρίου που θα υψωθεί υπεράνω πάντων των βουνών. Και δεν λέει μόνο αυτό ο Λόγος του Θεού, αλλά λέει και κάτι που μόνο ο Λόγος του Θεού θα μπορούσε να το πει και να το επιβεβαιώσει, και αν θέλετε να το δούμε είναι στη σελίδα 638. Διαβάζω από το ΚΕ κεφάλαιο, που πάλι ο προφήτης Ισαΐας μιλάει για το όρος του οίκου του Κυρίου, το οποίο θα υψωθεί περάνω πάντων των βουνών, και λέει στο 6 εδάφιο, «Επί του όρους τούτου ο Κύριος των δυνάμεων θα κάνει», και να μην το περιγράψω, «μεγάλη ευλογία». Στο 7 εδάφιο, «Και στο όρος τούτο θα αφανίσει το πρόσωπο του περικαλήματος, του περικαλύπτοντος πάντα στους λαούς. Και το κάλυμα το καλύπτουν επί πάντα τα έθνη». Στο όρος αυτό θα αφαιρεθεί το κάλυμα της απιστίας. Γιατί? Γιατί θα αφαιρεθεί ο καλύπτων με το κάλυμα της απιστίας τα έθνη που είναι ο διάβολος, ο πλανών την οικουμένη όλη. Και στο 8 εδάφιο λέγει το μοναδικό εδάφιο, «Και τότε θα καταπεί τον θάνατον εν νίκη». Και μέχρι εδώ δεν θα καταλαβαίναμε τίποτα αν δεν έρθει ο Απόστολος Παύλος στην Καινή Διαθήκη, στο ΙΕ κεφάλαιο, να πάμε να το δούμε αν θέλετε, στη σελίδα 1019, συγγνώμη, λέγει, θα το διαβάσω όλο, από το 51 εδάφιο, ΙΕ 51. «Ιδού μυστήριον λέγω προς εσάς», μιλάει για την αρπαγή της Εκκλησίας, «πάντες μεν δεν θέλουμε να κοιμηθεί», όλοι δεν θα πεθάνουμε, «όλοι όμως θα μεταμορφωθούμε». Ποιοι? Οι χριστιανοί, η Εκκλησία. «Εν μια στιγμή εν ρηπεί ο φθαλμού εν τη εσχάτη σάλπηγη, διότι θέλει σαλπίσει και οι νεκροί πρώτον θα αναστηθούν άφθαρτοι και εμείς θα μεταμορφωθούμε». 53 εδάφιο. «Διότι πρέπει το φθαρτόν τούτο να ενδυθεί αυθαρσία», αυτή είναι η μεταμόρφωση, «τον φθαρτό ενδύεται αυθαρσία και το θνητό ενδύεται αναθανασία. Όταν δε το φθαρτό τούτο ενδυθεί αυθαρσία στην αρπαγή της Εκκλησίας και το θνητόν ενδυθεί αθανασία», ακούστε τώρα τι λέει, «τότε θέλει γίνει ο λόγος που διαβάσαμε στον Ισαΐα, κατεπόθη ο θάνατος εν νίκη». Ξαναδιαβάζω τον Ισαΐα. Στο 8 εδάφιο, «θέλει καταπεί τον θάνατον εν νίκη και ο Κύριος και λοιπά». Ένα εδάφιο στην Παλαιά, ένα στην Καινή, που δίνει την απόλυτη αλήθεια. Συνδέει το όρος του οίκου του Κυρίου και την ευλογία των εσχάτων ημερών με το «θα καταπεί εν θάνατο, θα καταπεί ο θάνατος εν νίκη». Στην Καινή μάλιστα λέει «τότε θα λάβει χώρα, θα γίνει ο λόγος εγγεγραμμένος στον Ισαΐα, κατεπόθη ο θάνατος εν νίκη». Το κήρυγμα λοιπόν του Νόε, για να επανέλθουμε, της εποχής εκείνης είναι «εισέλθετε στην Κιβωτό». Οι άνθρωποι ακούγανε, ζούσανε την καθημερινότητά τους στην εκχύληση της αμαρτίας, έτρωγαν ταυτόχρονα,
έπινον, ενύμφευον, ενυμφεύοντο και δεν έδιναν καμία σημασία στο κήρυγμα του Νόε. Τώρα λέει η Γραφή, και πρέπει να το διαβάσουμε και αυτό, γιατί μ' αρέσει πάρα πολύ, και καθώς έγινεν εν τες ημέρες του Νόε, ούτω θέλει είστε και εν τες ημέρες του Υιού του ανθρώπου. Οι άνθρωποι έτρωγον, δεν μιλάει για αμαρτία ο Χριστός, τι καλός που είναι. Έτρωγον, έπινον, ενυμφεύον, ενυμφεύοντο, μέχρι της ημέρας καθήν ο Νόε εισήλθε στην Κιβωτό, και μέχρι ότου εισήλθε στην Κιβωτό ο Νόε και η οικογένειά του, όγδος ο Νόε, έβαλε τη γυναίκα του, έβαλε τους τρεις γιους του, έβαλε τις τρεις νύφες του και τελευταίος μπήκε αυτός. Και τότε ήλθεν ο κατακλυσμός και απόλεσεν άπαντας. Και στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο λέγει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, διότι καθώς εν τες ημέρες τες πρώτου κατακλυσμού ήσαν οι άνθρωποι τρώγοντες, πίνοντες, νυφευόμενοι και νυφεύοντες έως μιας ημέρας. Καθήν ο Νόε εισήλθε εις τον Κιβωτόν και δεν εγνώρισαν οι άνθρωποι έως σου ήλθε ο κατακλυσμός και απολέστησαν άπαντες. Μία ημέρα τότε, μία ημέρα και τώρα. Εν τη νυχτή εκείνη θέλουσιν είστε δύο, λέει ο Λόγος του Θεού, εις την κλίνη, τη νύχτα εκείνη, δύο εις την κλίνη, ο ένας παραλαμβάνει, το άλλος αφήνεται. Γιατί σε κάποια μέρη η ώρα της αρπαγής της εκκλησίας ήταν νύχτα. Και συνεχίζει. Δύο γυναίκες την ημέρα θα αλέθουν ομού. Πότε αλέθουνε την ημέρα? Η μία παραλαμβάνει, τα άλλη αφήνεται. Και δύο άντρες θα είναι στον αγρό. Ο ένας παραλαμβάνεται και άλλος αφήνεται. Και ρωτάνε οι μαθητές, Κύριε, πού θα πάει αυτός που παραλαμβάνεται? Παραλαμβάνεται, πού θα πάει? Και εξηγεί ο Κύριος μας, όπου είναι το σώμα του Χριστού, εκεί θα συνεχθούν και οι αετοί. Είναι λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, απόλυτα όμοι χρόνοι και καιροί. Απόλυτα όμοια. Τώρα η αμαρτία πλησιάζει να φτάσει στο πλήρες. Οι άνθρωποι διαφθείρουν το περιβάλλον τους, καθώς διαφθείρονται από την εκχύληση της αμαρτίας από τη μια μεριά, και από την άλλη, όπως τότε ο Νόε οικοδομούσε την Κιβωτό, τώρα η Εκκλησία του Χριστού με τον Χριστό, τότε με τον Νόε, τώρα με τον Χριστό, η οικογένεια του Νόε, τώρα η οικογένεια του Χριστού, καθώς λέγει εσείς είστε οικοί του Θεού. Θεμελιωθέντες επάνω στο θεμέλιο των Αποστόλων και των Προφητών, ακρογωνιαίου λίθου του Χριστού. Ο Νόε τότε με εντολή του Θεού έφτιαγνε την Κιβωτό, σήμερα ο Χριστός σήσε πέτρα και πάνω σε αυτή την πέτρα εγώ ο Χριστός θα οικοδομήσω την Εκκλησία μου. Σήμερα λοιπόν οικοδομεί την Εκκλησία του ο Χριστός, τότε οικοδομούσε την Κιβωτό ο Νόε. Ο Χριστός λοιπόν οικοδομεί την Εκκλησία του και φωνάζοντας έλθετε, ελάτε, ελάτε σε μένα, ελάτε και εξέλθετε εκ του κόσμου, εισέλθετε σε μένα. Και οι άνθρωποι έξω αδιαφορούνε για το κήρυγμα. Βέβαια στο κήρυγμα του Νόε ανταποκρίθηκαν όλα τα ζώα. Όχι όλα, κάποια ζώα. Γιατί το έδωσε εντολή ο Κύριος στην Κιβωτό μέσα, η οποία δεν ήταν ένα καραβάκι, ήταν ένα πλοίο μήκους 137 μέτρα. Έτσι διέταξε ο Θεός να οικοδομηθεί η Κιβωτός από τον Νόε. Μήκος 137 μέτρα.
πλάτος 23 μέτρα. Τεράστια πολυκατοικία, έτσι, συγκρότημα. Και ύψος 14 μέτρα. Και μάλιστα από συγκεκριμένο ξύλο κυπαρισιού και μάλιστα με πίσανα το κάμια διάβροχο και έξω και μέσα. Τεράστιο είναι. 123 μέτρα, δεν μπορώ να το συγκρίνω γιατί δεν ξέρω εγώ από πλοία, ότι ο Λευτέρης ξέρει θα μας πει. 123 μέτρα πλοίο. Πόσο είναι ένα πετρελοφόρο, ρε Λευτέρη? Άρα είναι μισό πετρελοφόρο. Πλάτος 23 και ύψος 14. Και λέει, έδωσε εντολή, δωμάτια-δωμάτια, για να μην ενοχλεί ο ένας τον άλλον, κατόγεια, διόροφα και τριόροφα. Αυτό το κατόγεια, διόροφα και τριόροφα το εξηγούν άλλοι ότι τα κατόγεια δεν είναι ένας όροφος, γιατί θα πρέπει το πλοίο που είναι μέσα στο νερό, το μήκος, το βάθος, ίσως να είναι πιο πολύ από το έξω. Τα λέω καλά ή όχι? Άρα, αν το έξω ήταν διόροφα και τριόροφα, δύο όροφοι, το μέσα, τα κατόγεια πρέπει να ήταν τουλάχιστον τρία. Τα λέω καλά? Δηλαδή, το μέσα είναι πιο βαθύ από το έξω. Καταλαβαίνετε, δηλαδή, πέντε όροφοι σε ύψος 14, περίπου 3 μέτρα ο κάθε όροφος. Και αυτό χωρισμένο σε δωμάτια. Και μπήκανε από 7 ζεύγη των καθαρών και των πτηνών και από ένα ζεύγος των ακαθάρτων. Και επειδή επρόκειτο πολλές μέρες να ζήσουν εκεί, καθώς μόνο ο ιετός θα ήταν η βροχή, η πλημμύρα θα ήταν 40 μέρες και 40 νύχτες, θα βρέχε. Εδώ πέρα, αδερφοί, μια μέρα βρέχει συνέχεια και πλημμυρίζουν τα πάντα. Σκεφτείτε 40 μέρες ιετό, 40 νύχτες ιετό, και όχι μόνο ιετό, και η άβυσσος να βγάζει τα νερά από μέσα και όλα τα νερά στην επιφάνεια της θάλασσας, στην επιφάνεια της γης. Και του είπε ακόμη, βγάλε και τροφή, βάλτη στην άκρη για να ταΐζεις τα ζώα και να τρέφεσαι κι εσύ για όλο αυτό τον καιρό, τον καιρό της καταστροφής. Έξω από την Κιβωτό, χαλασμός κόσμου. Μέσα στην Κιβωτό, σωτηρία. Αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού. Έξω, χαλασμός κόσμου. Μέσα στην Εκκλησία, σωτηρία. Ουδεμία έλλειψης. Γιατί? Γιατί ο Θεός με ρήμνα. Και όλο αυτό το μεγάλο καράβι των 137 μέτρων, πόσο είπα πριν, 137 μέτρων, γεμάτο από ζώα. Και ένας χώρος για τον Νόε και την οικογένειά του. Περίοδος τρομακτική, αλλά και πολύ διδακτική, αδερφοί. Δεν έμεινε τίποτα. Κάτι όμως που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι τότε οι άνθρωποι ζούσαν 1000 χρόνια. Ο μόνος άνθρωπος που έφτασε μέχρι την ημερομηνία περίπου του κατακλυσμού ήταν ο Μαθουσάλα, που ζούσε τα περισσότερα χρόνια. Λίγο πριν τον κατακλυσμό πέθανε και ο τελευταίος από τους ιούς του Σιθ που περιγράφονται στη Γραφή. Δηλαδή ήρθε ο Θεός, τους πήρε, άφησε την αμαρτία, δεν μπήκαν μέσα και ξεκίνησε νέα πράγματα ο Θεός. Νέα ζωή, νέα πράγματα. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφοί αγαπητοί, για τη γέννηση. Γιατί ιδίως στα θέματα της εποχής πρώτου κατακλυσμού βλέπουμε την αμαρτία που περιγράφει το Πνεύμα το Άγιο και την αμεριμνησία που περιγράφει ο Ιησούς Χριστός. Αμαρτία στο πλήρες, αμεριμνησία στο πλήρες. Με κύριο χαρακτηριστικό
καμία του κόσμου, των ανθρώπων που θα βρεθούν στην κρίση του Θεού, στην οργή του Θεού και του αρνίου που είναι η εφταετία του Αντίχριστου, κανένα ενδιαφέρον για το Λόγο του Θεού. Κανένα ενδιαφέρον λόγω καλήματος και απιστίας. Καθώς ο διάβολος απίστων όντων ετύφλωσε τότε και τώρα το νου των ανθρώπων. Όμως έχουμε ένα καλό νέο, το οποίο μας το αποκαλύπτει ο Ιησούς Χριστός στην Καινή Διαθήκη, ότι λίγο πριν το γάμο, υπάρχει μια παραβολή, λίγο πριν το γάμο του Ιού, του Μεγάλου Βασιλιά, ο Βασιλιάς έστειλε τους δούλους έξω, στους δρόμους, στις πλατείες, στα χωράφια, και πρώτα είπε κάλεσε και μετά είπε ανάγκασε, γιατί πρέπει να γεμίσει ο οίκος. Και αυτό είναι, αδελφοί, η δουλειά μας. Εάν θεωρούμε τους εαυτούς μας ότι ο Θεός μας ελευθέρωσε από την αμαρτία, αμήν, και εμείς θέλουμε να δουλώσουμε τον εαυτό μας στον Κύριο, η δουλειά μας και η αποστολή μας είναι να βγαίνουμε απεσταλμένοι του Χριστού δια Πνεύματος Αγίου στα χωράφια, στους δρόμους, στις πλατείες και να φωνάζουμε «Ο Κύριος έρχεται». Έρχεται να παραλάβει την Εκκλησία Του, είτε ακούσωση είτε απειθήσωση, με τη βεβαιότητα ότι στο τέλος η Κιβωτός γέμισε, στο τέλος η Εκκλησία θα γεμίσει. Αλληλούια. Θα γεμίσει. Γιατί όπως ο Θεός τότε μάζευε τα ζώα και μπαίνανε μόνα τους μέσα στην Κιβωτό, έτσι και στο τέλος θα μαζεύει ο Θεός τους πιστούς και θα τους οδηγεί μόνος Του και μόνοι τους να μπαίνουν στην Εκκλησία. Και αυτό η αλήθεια είναι ότι το έχουμε δει κάποια περίοδο στη ζωή μας, όταν κηρυττόταν το Ευαγγέλιο του Χριστού από το ραδιοφωνικό σταθμό, που ερχόντουσαν οι άνθρωποι μέσα στην Εκκλησία άγνωστοι σε μας, αναγεννημένοι και μερικές φορές και βαφτισμένοι με Πνεύμα Άγιο για να βαφτιστούν στο νερό. Θυμάμαι όταν ολοκληρώθηκε αυτό το κτίριο, έκανα μία ερώτηση, καθώς φύγαμε περίπου 150 άτομα από την άλλη εκκλησία και μέσα σε 3 μήνες είχαμε γίνει 300 και σε αυτή την εκκλησία, και δεν πίστευα στα μάτια μου πως μέσα σε λίγες εβδομάδες ο Θεός διπλασίασε την εκκλησία Του. Ρώτησα πόσοι ήρθατε στην εκκλησία από το σταθμό, και η μισή εκκλησία σήκωσε τα χέρια Του. Αυτό είναι ένα σημείο ότι όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου, ο Κύριος, όπως μάζεψε όλα τα ζώα, θα μαζέψει όλους όσους έχει προγνωρίσει, έχει προορίσει για να γίνουν σύμμορφοι με την εικόνα του Χριστού. Αυτούς όλους τους ανθρώπους θα τους καλέσει, θα τους δικαιώσει και θα τους δοξάσει μέσα από την αρπαγή της Εκκλησίας. Και αυτό, αδελφοί, είναι το μέλλον μας, με μία προϋπόθεση. Προϋπόθεση να μείνουμε στον αγώνα τον καλό, να τελειώσουμε το δρόμο μας και να διατηρήσουμε την πίστη μας. Και αυτά που θα δούμε στο μέλλον, όσοι ζήσουμε, γιατί κάποιος από εμάς ο Κύριος, για να μας φυλάξει για την αιώνια ζωή, μπορεί και να μας πάρει. Αλλά όσοι ζήσουμε, θα δούμε πράγματα που ο οφθαλμός δεν είδε, σε καρδία ανθρώπου δεν ανέβησαν και οτίον δεν άκουσε. Αυτά που μόνο το Πνεύμα το Άγιο μέσα από τον αψευδή και θεόπνευστο Λόγο του Θεού φανερώνει στην Εκκλησία Του. Καθώς λέγει «Ο έχω νότα ακούειν, ακουέτο τι το Πνεύμα το Άγιο λέγει στην Εκκλησία». Αμήν. Καλή συνέχεια, αδέρφοι, να έχουμε. Να θυμάστε, θα συνεχίσουμε τον αγώνα τον καλό. Θα συνεχίσουμε το δρόμο μας, δεν θα σταματάμε. Και θα προσευχόμαστε να μας δίνει χάρη ο Θεός και έλεος να διατηρήσουμε την πίστη μας, για να είμαστε εκείνη την ημέρα ζωντανοί, να βλέπουμε τη δόξα του Χριστού, τη σωτηρία του Χριστού και την αρπαγή της Εκκλησίας. Να μην είμαστε βλέποντες και μη απολαμβάνοντες, αλλά βλέποντες και εισερχόμενοι πλουσίως δια των πυλώνων στην αιώνια ζωή. Αμήν. Ο Θεός να μας βοηθήσει.
Χριστέ μου, βόηθα μας.